Σήμερα ξεκινάμε από τη Χαλκιδική. Η Δάφνη Καραβοκύρη του ελληνικού γραφείου του Vice πήγε εκεί για να διαπιστώσει αν πραγματικά συμβαίνει η ρώσικη επέλαση στα ακίνητα και τον τουρισμό. Αν και ακούγονται πολλά, εν τέλει δεν είναι και τόσες πολλές οι επενδύσεις των Ρώσων στην τουριστική βιομηχανία της Χαλκιδικής. Σύμφωνα με τον Κλεόβουλο Αλεξιάδη, διευθυντή του Ελληνορωσικού Κέντρου Ερμής, 4-5 επιχειρηματίες έχουν επενδύσει σε τουριστικές υποδομές στην περιοχή. Μιλάμε για 4-5 επιχειρήσεις που επενδύουν σε αγορά ξενοδοχειακών μονάδων ή άλλης φύσεως γενικά επενδύσεις. Συμπεριλαμβανομένου και της επιχείρησης του κ. Μουζενίδη, που είναι ο κατεξοχήν φορέας τουρισμού στην περιοχή. Τον βλέπουμε τώρα, κατεβαίνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Βέβαια δεν χαίρονται όλοι με τις ρωσικές επενδύσεις στην Ελλάδα και πρώτος από όλους ο Πούτιν. Надо разобраться и в том, почему инвесторы и наши, и зарубежные вкладывают достаточно большие деньги за границей, хотя имеют возможность это сделать здесь. Αυτή η ιστορία ήταν μια παρατήρηση που έκανε ο Πούτιν σε μια επίσκεψη στο επιμελητήριο του Ροστόφ, το επιμελητήριο από το οποίο ανήκει ο Σαββίδης. Κατά την επίσκεψή του ο Πούτιν σε επίπληξη που έκανε στον πρόεδρο του επιμελητηρίου, το ότι η περιοχή τους δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς και πρέπει να κάνουν περισσότερα πράγματα για να γίνουν περισσότερες επενδύσεις. Коллеги делают, присутствующие здесь, а вот, не знаю, есть ли здесь те, которые не присутствуют, но вкладывают достаточно большие ресурсы за границей. В том числе, я с удивлением обнаружил, что достаточно серьезную инвестицию осуществили в последнее время в Греции. Греция хорошая страна, близкая нам духовно, но мы знаем, какие там проблемы. Экономические, финансовые в целом. Тем не менее, если инвестор выбирает такую страну, проблемную явно страну, для своих инвестиций и предпочитает ее, скажем, на Ростовской области, возникает вопрос, почему, чего здесь-то не хватает. Τα τελευταία 10 χρόνια οι Ρώσοι κατακλείζονται από όλους τους Ευρωπαίους για να κάνουν δουλειές μαζί τους. Άρα έχουν εναλλακτικές λύσεις. Άρα αισθάνονται ότι είναι από πάνω, καβάλα που λέμε, στάλογο. Από όλα αυτά που διαβάζουμε γενικά από τον τύπο, που βλέπουμε στη τηλεόραση, γενικά στα μίντια, έχουμε όλη την εντύπωση ότι ολόκληρο το πρώτο πόδι ανήκει πλέον στους Ρώσους. Ισχύει αυτό? Όχι, μας έχει μείνει ακόμα κάποιο, δεν ανήκει όλους στους Ρώσους.